συζήτηση τώρα με τη Χρύσα Τσίχλη για να δούμε πώς έχει η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς αυτή τη φορά έχουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γκιούλ, να δηλώνει ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα σχετικά με την απαγόρευση του Twitter. Βέβαιος λοιπόν δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος ότι βρίσκεται σε επικοινωνία, ότι θα αρθεί αυτή η απαγόρευση, και μάλιστα δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ηθήνοντες του Twitter προκειμένου να αρθεί και τυπικά η απαγόρευση, καθώς ουσιαστικά έχει ήδη αρθεί από εκατομμύρια χρήστες που διαρκώς αναρτούν διάφορα σχόλια και ειδήσεις στο μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρωθυπουργός έκανε νέα επίθεση ενάντια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας. Δεν μπορώ να πιστέψω, είπε, πως λογικοί άνθρωποι υπερασπίζονται ακόμη το Facebook, το YouTube, το Twitter, τα οποία να παράγουν ψέματα. Απαντώντας μάλιστα στις αιτιάσεις από τις ΗΠΑ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναρωτήθηκε τι θα έκανε ο πρόεδρος Ομπάμα αν δικές του τηλεφωνικές συνομιλίες κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο. Φουντώνουν πάντως οι φήμες που αναφέρονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία ότι ένα από τα πράγματα που ήθελε να κρύψει ο Τούρκος πρωθυπουργός είναι ένα ροζ βίντεο, στο οποίο συμπροταγωνιστεί με μια πολύ όμορφη παρουσιάστρια. Μάλιστα, αν βγήκε αυτό το.